Καλώς σας πρωινό, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ σε ζωντανή σύνδεση στο The Color Web TV και έχω κοντά μου για μια συζήτηση επί της πολιτικής επικαιρότητας και όχι μόνο τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γεια σας, κύριε Ηλιόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε ένα πιο σκληρό lockdown στη Δυτική Αττική. Το επέβαλε η κυβέρνηση και ακούμε από το πρωί σήμερα ότι υπάρχει περίπτωση να σκληρύνουν τα μέτρα και να ενισχυθούν και στη Βόρεια Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στην Κοζάνη και σε άλλες περιοχές. Έπρεπε να φτάσουμε ως εδώ, κύριε Ηλιόπουλε. Ξεκάθαρα, οι χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε άλλη μια αποτυχία. Και γιατί λέω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αποτυχία? Σκεφτείτε ότι από αρχές Νοεμβρίου, που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται lockdown σε όλη τη χώρα, μέσα σε 1,5 μήνα θρηνούμε 3.322 συμπολίτες μας. Νομίζω ότι με αυτά τα νούμερα κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί, όπως δυστυχώς συνεχίζει να ισχυρίζει η κυβέρνηση, ότι η διαχείριση πανδημίας είναι επιτυχής. Αυτό το οποίο προκύπτει ξεκάθαρα ειδικά από τη Δυτική Αττική, που είναι μια περιοχή στην οποία, όπως ξέρετε, έχει μεγάλους εργασιακούς χώρους, είναι αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή έλεγε, ότι οι μεγάλοι εργασιακοί χώροι έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης της πανδημίας. Από αρχές Οκτωβρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει ερώτηση στη Βουλή και ζητάει τα στοιχεία ελέγχων που έχουν κάνει οι επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πώς είναι οι έλεγχοι, ποιες είναι οι παραβάσεις, ποια είναι τα πρόστιμα. Το Υπουργείο Εργασίας, ο κύριος Βρούτης, ακόμα δεν έχει απαντήσει ούτε καν στα στοιχειώδη. Είναι συνειδητή η απόφαση υποβάθμισης των ελέγχων στους εργασιακούς χώρους. Το δεύτερο κρίσιμο, πάρα πολύ σημαντικό, είναι τι γίνεται με τα τεστ. Δεν γίνεται να υπάρχουν μέρες που στη χώρα γίνονται μόλις 6.000 μοριακά τεστ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε παρατήσει τον αγώνα για την ιχνηλάτηση και άρα για να μπορέσουμε πραγματικά να σπάσουμε την πανδημία. Τι έκανε η κυβέρνηση? Όλο αυτό το καιρό έκανε το ίδιο λάθος με το καλοκαίρι. Θυμάστε, το καλοκαίρι βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε: νικήσαμε τον κορονοϊό, δεν οργανώθηκε για το δεύτερο κύμα και καλλιέργησε ένα κλίμα εφησυχασμού. Όλη αυτή την περίοδο έλεγε ότι θα έρθει το εμβόλιο και θα λύσει όλα τα προβλήματα. Και εμείς από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι το εμβόλιο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, αλλά δεν μπορεί το εμβόλιο να γίνεται άλοθη για να μην πάρουμε τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα απαραίτητα μέτρα. Και από εκεί που η κυβέρνηση ανακοίνωνε για 2 εκατομμύρια εμβόλια μέσα στο Γενάρη, τελικά ανακοίνωσε μόλις 300.000. Άρα θα εμβολιαστούν. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Θα εμβολιαστούν 150.000 άνθρωποι. Άρα βλέπουμε μια κυβέρνηση χωρίς σχέδιο που οδηγεί τη χώρα κυριολεκτικά σε τραγωδία. Κύριε Ηλιόπουλε, λέτε ότι η κυβέρνηση δεν πήρε τα μέτρα που έπρεπε να πάρει, είτε γιατί το ζητούσαν οι επιστήμονες και οι ειδικοί, είτε γιατί πήρε και η αντιπολίτευση και πρωτίστως η αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα συνειδητοποιούμε ότι η κυβέρνηση, αντί να προλαμβάνει και να λειτουργεί με προληπτικούς όρους, τρέχει πίσω από τον κορονοϊό και το κυνηγάει. Διότι τα μέτρα που επιβάλλει, τα επιβάλλει όταν πια φτάνει μια περιοχή σε κρίση. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Γιατί, όπως είπατε κι εσείς, με το εμβόλιο που θα έρθουν μόνο 300.000 δόσεις, άρα θα εμβολιαστούν οι μισοί, θα έχουμε σαφή καθυστέρηση στον εμβολιασμό του πληθυσμού και η κατάσταση θα συνεχίσει να βρίσκεται σε οριακά σημεία. Τι μπορεί να κάνει τώρα η κυβέρνηση? Ή έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και να αποθέτει τις ελπίδες της και τη στόχευσή της μόνο στο εμβόλιο? Και ως τότε εμείς τι θα κάνουμε? Θα είμαστε συνεχώς μέσα σε ένα καθεστώς καραντίνας? Όταν λέω εμείς, εννοώ οι πολίτες. Επιστήμονες, παραδείγματος χάρη να επικαλεστώ τον κύριο Μόσχιαλο, από την αρχή είχαν πει ότι στο καλό σενάριο, μέχρι να κερδίσουμε αυτό το οποίο λέγεται ανοσία της κοινότητας με τον εμβολιασμό, θα πρέπει να φτάσουμε στο καλοκαίρι. Γι' αυτό επιμένουμε ότι το εμβόλιο δεν μπορεί να είναι άλοθη για να μην πάρουμε σήμερα τα απαραίτητα μέτρα. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον κορονοϊό απλά ως ένα ζήτημα δημοσίων μέτρων περιοριστικών. Ότι συνεχίζει να κουνάει το δάχτυλο στους πολίτες ότι η καραντίνα δεν δούλεψε, γιατί οι πολίτες είναι απίθαρχοι. Όταν, παραδείγματος χάρη, χθες στην Κοζάνη, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που πηγαίνει είναι ο κύριος Χρυσοχοΐδης, που η Κοζάνη ήταν η πρώτη πόλη που μπήκε σε lockdown και αυτή τη στιγμή απειλείται με ακόμα πιο σκληρά μέτρα. Αυτό περιέχει ένα συμβολισμό βαθιά προσβλητικό για τους πολίτες. Πηγαίνει και τους λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι δημόσιας υγείας. Είναι δημόσιας τάξης, γιατί εσείς δεν πειθαρχείτε. Θυμόμαστε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη πριν από μερικές μέρες να έχει κάνει δήλωση ότι ο χαρακτήρας των Θεσσαλονικιών ευθύνεται για τη διάδοση του ιού στη Βόρεια Ελλάδα. Και τώρα χρησιμοποιεί και το τηλεοπτικό υλικό για να κλείσει επιχειρήσεις σε σχέση με το κλειδί. Ακριβώς. Τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Πρώτα απ' όλα, μαζικά τεστ δωρεάν για τους πολίτες.
Δεν γίνεται, κυρία Κεχαγιά, ακόμα και σήμερα το 1 τρίτο των τεστ να είναι τεστ τα οποία πληρώνουν ιδιωτικά οι εργαζόμενοι και οι πολίτες. Όταν λειτουργούσαν τα σχολεία, αν εμφανιζόταν ένα κρούσμα ενός εκπαιδευτικού, το πρωτόκολλο που ίσχυε για τα σχολεία δεν συνταγογραφούσε τεστ για τους μαθητές ή για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Άρα είχαμε χάσει τη μάχη εδώ και πολύ καιρό στο κομμάτι της Ιχνηλάτης. Άρα πρώτο ζήτημα τα τεστ. Δεύτερο, επίταξη ιδιωτικών δομών, ειδικά εκεί που χρειάζεται, όπως στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα το υγειονομικό προσωπικό είναι σε συνθήκες πολέμου. Είναι στα όρια φυσικής και ψυχολογικής κατάρρευσης. Δεν γίνεται να μην έχουν επιταχθεί οι μεγάλες κλινικές της Βόρειας Ελλάδας και να θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολο να μεταφέρουμε με αεροπλάνα ασθενείς από τη Βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το σύστημα υγείας στην πραγματικότητα έχει γίνει μονοθεματικό. Τα μεγάλα νοσοκομεία και της Αττικής ασχολούνται αποκλειστικά με την COVID-19. Δεν είναι όμως αυτό το μόνο ζήτημα. Γι' αυτό ζητάμε και την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Τρίτο πάρα πολύ σημαντικό, μέτρα στους χώρους εργασίας. Επιμένουμε, οι χώροι εργασίας αυτή τη στιγμή είναι εστίες υπερμετάδοσης. Και πέρα από αυτά, γιατί προστασία της ζωής δεν σημαίνει μόνο προστασία στο υγειονομικό σκέλος, σημαίνει προστασία και στο οικονομικό σκέλος. Δεν γίνεται η κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα περιοριστικά χωρίς μέτρα οικονομικής στήριξης. Οι άνθρωποι στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή πώς ακριβώς θα ζήσουν με αυτά τα μέτρα. Έχετε δίκιο. Η κυβέρνηση όμως θεωρεί ότι τα μέτρα που έχει ανακοινώσει είναι υπερεπαρκή. Για παράδειγμα, κάνει λόγο για την επιστρακτέα προκαταβολή. Ο Υπουργός Οικονομικών σπέβδει να ανακοινώσει ότι θα υπάρξει και πέμπτη επιστρακτέα προκαταβολή. Και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες, κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ότι το 80% των ενοικίων των επιχειρήσεων θα επιδοτηθεί. Και μάλιστα είπε ότι αν αυτά δεν είναι μέτρα για τη μεσαία τάξη, τι μέτρα είναι. Άρα θεωρεί ότι το χρέος το κάνει απέναντι στην κοινωνία που πλήττεται. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Γιατί η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό συνειδητά κακοποιεί τα στοιχεία. Τι ακούμε και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Οικονομικών? Ότι οι έκτακτες δαπάνες που έχει δώσει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας αθροίζουν συνολικά σε 24 δις. Η πραγματικότητα με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία εκτέλεσης η Ελλάδα έχει κάνει έκτακτες δαπάνες μόλις 6,7 δις, από τις οποίες 3,1 δις είναι δάνεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η επιστρεπτέα προκαταβολή, κυρία Κεχαγιά, είναι δάνειο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητάνε ενίσχυση, όχι δάνειο. Και μάλιστα μέχρι το Σεπτέμβριο, 4 στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να μπουν στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Μπαίνουμε στα Χριστούγεννα και 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι θα πάρουν κομμένο δώρο Χριστουγέννων. Και μάλιστα αυτό υπό αμφισβήτηση, γιατί εδώ τίθεται ένα ερώτημα: πώς κλειστές επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική απόφαση θα μπορέσουν να δώσουν το δώρο Χριστουγέννων? Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ΣΥΡΙΖΑ προτείνει πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτα απ' όλα, ότι σε όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να χορηγηθεί από το κράτος και πρέπει να χορηγηθεί ολόκληρο. Γιατί λέω ολόκληρο? Γιατί αυτή τη στιγμή το δώρο Χριστουγέννων σε όποιον εργαζόμενο ήταν σε αναστολή σύμβασης θα χορηγηθεί στη βάση των 534 ευρώ και όχι στη βάση του κανονικού του μισθού. Δεύτερο ζήτημα, η επιστρεπτέα προκαταβολή πρέπει να γίνει μη επιστρεπτέα ενίσχυση και να μπουν κριτήρια για να μπουν και άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα. Ξαναλέμε, ενίσχυση και όχι δάνεια. Και τρίτο ζήτημα, πρέπει να υπάρξει ένα σχήμα ρύθμισης χρεών που γεννήθηκαν μέσα στην πανδημία. Γιατί το λέμε αυτό? Ειδικά, ακριβώς, ακριβώς, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα σχήμα ρυθμίσεων το οποίο θα έχει και διαγραφή ενός μέρους και το υπόλοιπο ρύθμιση σε 120 ή 150 δόσεις. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ειδικά και με το φόβο του νέου πτωχευτικού, από αρχές του νέου έτους, θα ζήσουμε τραγωδίες στην αγορά. Επιχειρηματίες οι οποίοι μέχρι τώρα είχαν ρυθμισμένες υποχρεώσεις τους και μπορούσαν να αποπληρώνουν, θα βρεθούν στο κόκκινο χωρίς να έχουν δικιά τους ευθύνη και θα κινδυνεύουν να χάσουν όχι μόνο την επιχείρησή τους, αλλά ακόμα και την πρώτη τους κατοικία. Και κυρία Κεχαγιά, αυτό το σχήμα, αν θέλετε, είναι και οικονομικά ορθολογικό. Γιατί το να ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή τα χρέη στις μικρές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μια μέθοδος η οποία θα σου επιτρέψει να κρατήσεις ανοιχτές αυτές τις επιχειρήσεις, να μην αυξηθεί η ανεργία, να μην βαθύνει η ύφεση και άρα μακροπρόθεσμα ένα κομμάτι από αυτά τα χρέη να πληρωθούν. Το να μην ρυθμίσεις τα χρέη σημαίνει ότι θα τα χάσεις ολοκληρωτικά ως κράτος, γιατί αυτές τις επιχειρήσεις θα κλείσουν και δεν θα μπορούν να αποπληρώσουν.
Ναι, και αυτό μετά θα έχει επιπτώσεις και στα δημόσια οικονομικά του κράτους. Δηλαδή, όλα λειτουργούν αλυσίδες. Θα είναι ένα αρνητικό σπιράλ, το οποίο θα αυξήσει και την ύφεση και την ανεργία. Ναι. Καλά, τώρα μην μιλάμε για ύφεση, γιατί οι προβλέψεις του ΟΣΑ για την ύφεση, για την ανάπτυξη μάλλον, του 2021 είναι πολύ αποθαρρυντικές. Η κυβέρνηση εμφανίζεται πιο αισιόδοξη, αν και διόρθωσε λίγο τους δείκτες και τις προβλέψεις της, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το 2021 θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά σε ρυθμούς ανάπτυξης. Κύριε Λιόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Είδαμε χθες ο πρόεδρος του κόμματος σας, ο κύριος Τσίπρας, απέστειλε την επιστολή στον πρόεδρο Ελεκτικού Συνεδρίου και στον πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας να υπάρξει διαφάνεια σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο χρήμα και σχετίζονται με διάφορους τομείς ή εκφάνσεις της πανδημίας. Από απευθείας αναθέσεις, που ενδεχομένως λόγω έκτακτων συνθηκών έπρεπε να γίνουν, μέχρι άλλες γκρίζες αναθέσεις, ακόμη και ως πως το χρηματοδοτήθηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη λεγόμενη λίστα Πέτσα. Φαίνεται όμως ότι δεν βρήκε πεδίο συνένεσης αυτή η πρόταση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, διότι βάλαμε και κάποιο μπλόκο από τη Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε τον έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο, δηλαδή στην πραγματικότητα από μια ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, το οποίο θα έπρεπε να είναι, η κυβέρνηση πρέπει να είναι η πρώτη η οποία δέχεται τον έλεγχο σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις για ζητήματα χρηματοδότησης, για να μην αφήνει σκιές πάνω σε επιλογές της. Το γεγονός ότι αρνήθηκε τον έλεγχο, κυρία Κεχαγιά, είναι ξεκάθαρα απόδειξη ενοχής. Είναι απόδειξη ότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλο αυτό το διάστημα σε μια σειρά από ζητήματα έχουν μετατρέψει την πανδημία σε ευκαιρία για να παραβιάζουν τους δημόσιους κανόνες, τους δημόσιους κανόνες χρηματοδότησης. Και ειδικά ως προς το θέμα της ενημέρωσης, το οποίο αναφερθήκατε, αυτές τις μέρες που περνάμε, το θέμα της ενημέρωσης σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Και μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε ότι βλέπουμε μία υγειονομική κρίση με επιλογές της κυβέρνησης σε μια σειρά από πεδία να μετατρέπεται και κρίση δημοκρατίας. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει να ενισχυθούν γιατί είναι επιχειρήσεις, γιατί έχουν εργαζόμενους και πρέπει να στηριχθούν πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι στον κλάδο για να μην απολυθεί κανένας. Γιατί δεν γίνεται να έχουμε παραδείγματα, και είχαμε παραδείγματα στη λίστα Πέτσα, εφημερίδας που ενισχύθηκε και ενώ πήρε κρατικό χρήμα μετά έκλεισε. Δεν γίνεται να έχουμε παραδείγματα στη λίστα Πέτσα από site τα οποία ενισχύθηκαν χωρίς να έχουν καμία δραστηριότητα για πάνω από 6 μήνες. Δεν γίνεται να έχουμε παραδείγματα περιφερειακών μέσων τα οποία ενισχύθηκαν, τα οποία προβάλλουν, κυρία Κεχαγιά, υλικό αρνητών της πανδημίας. Νομίζω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να είμαστε μια χώρα η οποία δίνουμε δημόσιο χρήμα σε επιχειρήσεις για να ενημερώσουν τους πολίτες για το πώς πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα και να δίνουμε δημόσιο χρήμα σε μέσα ενημέρωσης που προβάλλουν εκπομπές που καλούν τους πολίτες να μην βάζουν μάσκα, να φοβούνται το εμβόλιο, να μην ακολουθούν τα μέτρα. Έχει κάθε λόγο η κυβέρνηση να φοβάται τον έλεγχο με τις επιλογές που έχει κάνει, αλλά ακόμα και αν γλιτώσει το ελεγκτικό, κυρία Κεχαγιά, νομίζω ότι στη συνείδηση της τεράστιας πλειοψηφίας των πολιτών έχει ήδη καταδικαστεί. Ναι, κύριε Ηλιόπουλε, βλέπουμε βέβαια ότι αντί να ενισχύει τους εργαζόμενους, αυτό να είναι το επίκεντρο της κυβέρνησης και το βάρος της, ενισχύει την εργοδοσία. Δηλαδή, όταν αποφασίζει με τον νόμο Πέτσε να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων σε τηλεοπτικό σταθμό, ενισχύει τον εργοδότη, τον καναλάρχη, έτσι δεν είναι. Δεν ενισχύει τον εργαζόμενο, είσαι απέναντι στον εργαζόμενο, ο οποίος θα βγει στην αγορά εργασίας, η οποία είναι νεκρή, και θα αυξηθεί η ανεργία και θα χτυπηθεί για μία ακόμη φορά ο κλάδος της δημοσιογραφίας. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι ότι η δημοσιογραφία δέχεται επίθεση, και θα το συνδέσω σε αυτό που είπατε με τα θέματα δημοκρατίας που λέτε ότι ανακύπτουν μεσούσεις της πανδημικής κρίσης. Έχουμε διάφορα φαινόμενα τις τελευταίες ημέρες. Και το προηγούμενο διάστημα, απλώς δεν γίνονται πολλές φορές τόσο ευρέως γνωστά. Έχουμε την αποχώρηση της κυρίας Ακρίτα, διότι λογοκρίθηκε το άρθρο της και δεν μπήκε, κόπηκε από τη διεύθυνση της εφημερίδας της. Έχουμε την απομάκρυνση σε εισαγωγικά, αλλά το κόψιμο μιας πετυχημένης εκπομπής στην ΕΡΤ του κυρίου Χαρίτου. Και έχουμε και κάτι το οποίο
Είναι μεν μπήκε στον χώρο του τύπου και στο πώς ο τύπος λειτουργεί ανεξάρτητα, την παρέτηση της κυρίας Χρουστάλη, αλλά είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιο κρίσιμο. Διότι η κυρία Χρουστάλη δεν μίλησε μόνο για εμέσως για λογοκρισία, αλλά για πιέσεις που ασκούνται από την κυβέρνηση, δηλαδή από το Μέγαρο Μαξίμου, σε σχέση με ρεπορτάζ που έκανε αποκαλύπτοντας το παράλληλο σύστημα στις καταγραφές των κρουσμάτων. Τι συμβαίνει εδώ, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία απάντηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε κάτι, εμείς δεν παρεμβαίνουμε στον τύπο και τελείωσαν όλα. Έχετε απόλυτο δίκιο που αναφέρετε και τα τρία συγκεκριμένα περιστατικά και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλα. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί με πολύ αρνητικές πρακτικές να ελέγξει τον τύπο, να ελέγξει την πολυφωνία, πλήττει την πολυφωνία και βλέπουμε φαινόμενα λογοκρισίας. Θέλω να ξεκινήσω από το παράδειγμα όμως της κυρίας Κρουστάλη. Και γιατί θέλω να ξεκινήσω από εκεί? Γιατί αναδεικνύει ένα πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό ζήτημα για τη διαχείριση των δεδομένων μέσα στην πανδημία. Το ζήτημα αυτό είναι το διπλό αρχείο καταγραφής, δηλαδή ότι διαφορετικό αρχείο καταγραφής από τη μεριά της ΙΔΙΚΑ, διαφορετικό αρχείο καταγραφής από τη μεριά του ΕΟΔΗ. Για να υπενθυμίσω εδώ και για τους πολίτες που μας παρακολουθούν, ενώ υπήρχε ένα σύστημα καταγραφής κρουσμάτων από τη μεριά της ΙΔΙΚΑ, το οποίο είχε στοιχήσει κάτι περισσότερο από 200.000, ο ΕΟΔΗ έφτιαξε δικό του υποσύστημα, το οποίο στοίχησε και 800.000. Και όλα αυτά, κυρία Κεχαγιά, γιατί ακούμε τις δημόσιες δαπάνες και χάνουμε τάξη μεγέθους, όλα αυτά τη στιγμή που οι γιατροί έχουν απλήρωτες εφημερίες εδώ και ένα εξάμεινο. Κλείνω την παρένθεση. Υπάρχουν ονομαστικές καταγγελίες γιατρών που έχουν νοσήσει, που ονομαστικά οι άνθρωποι καταγγέλνουν ότι το κρούσμα τους δεν είναι καταγεγραμμένο στη βάση δεδομένων της ΙΔΙΚΑ. Άρα εδώ μπαίνει ένα τεράστιο ζήτημα, το πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα εν μέσω πανδημίας. Ποια είναι η ποιότητα των δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση και η ίδια η Επιστημονική Επιτροπή, αλλά και οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και το λέω αυτό γιατί αν δεν έχουμε τις γεωγραφικές κατανομές, τότε δεν μπορούμε να εμπλέξουμε το σύνολο των δυνάμεων. Και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ένα εργαλείο το οποίο μπαίνει και εμπλέκεται σε αυτή τη μάχη. Ναι. Η ιστορία με αυτό το οποίο ανέδειξε η κυρία Κρουστάλη και η εφημερίδα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτές οι δύο εφημερίδες, το Βήμα και η Δημοκρατία, που εκείνη τη μέρα αναδείξανε το θέμα και μετά έχουν ακολουθήσει και άλλα ρεπορτάζ και από την εφημερίδα των συντακτών και από άλλες εφημερίδες ή από το ντοκουμέντο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το οποίο έδειξε και δεδομένα συγκεκριμένα για το πώς λείπουν δεδομένα από την ΙΔΙΚΑ. Δεν έχουμε την πολυτέλεια εν μέσω πανδημίας να ξαναγυρίσουμε, να επιστρέψουμε σε επιλογές Greek Statistics, στις οποίες η Νέα Δημοκρατία τις γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Το να παίζουμε με τα δεδομένα μέσα στην πανδημία είναι κάτι πραγματικά επικίνδυνο και εγκληματικό. Για να ξαναγυρίσω όμως το αρχικό σας ερώτημα, επιμένω ότι η ποιότητα της δημοκρατίας, ειδικά σε αυτή τη στιγμή, κρίνεται πάρα πολύ από την ελευθερία της έρευνας, από την ελευθερία της άποψης, από την ελευθερία της λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει έναν αυταρχικό δρόμο, έναν δρόμο που κατατάσσει την ελληνική κυβέρνηση και στην ευρωπαϊκή κατάταξη, δίπλα σε χώρες όπως η Ουγγαρία του Όρμπαν. Και άρα με αυτήν την έννοια είναι και ένα ζήτημα δημοκρατίας συνολικά των πολιτών και των πολιτικών δυνάμεων να υποστηρίξουν την ελευθερία της γνώμης και της έρευνας και μέσα στον τύπο. Κάτι πιο προσωπικό, εσείς που είστε εκπρόσωπος τύπου και συνομιλείτε με πολλούς δημοσιογράφους κάθε μέρα, αισθάνεστε την πίεση που νιώθουν οι εκπρόσωποι του τύπου, οι δημοσιογράφοι, από τα μέσα στα οποία εργάζονται ως αντανάκλαση της πίεσης που δέχονται από την κυβέρνηση? Δηλαδή, και Χαγιά, και στην καθημερινότητά σας, αυτό το εισπράττετε? Να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Πριν από μερικές μέρες, όταν ήταν η μέρα που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσε στη Βουλή τις τρεις συγκεκριμένες τροπολογίες για το δώρο Χριστουγέννων, για το εισόδημα έκτακτης ανάγκης και για το να μην υπάρξουν κανένα σπίτι εν μέσω κρίσης στο οποίο θα κοπεί το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο, το ίντερνετ κτλ. Εκείνη τη μέρα από τους 7 τηλεοπτικούς σταθμούς, βάζω μέσα και την δημόσια ραδιοτηλεόραση, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ προβλήθηκαν μόλις σε ένα κανάλι. Και ήταν η μέρα που η αξιωματική αντιπολίτευση κατέθεσε τρεις συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όποιος μιλάει με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί ξαναλέω, στον τύπο δεν υπάρχουν μόνο επιχειρηματίες και διευθυντές, υπάρχουν και εργαζόμενοι που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με αυταπάρνηση και με σεβασμό
στο λειτουργήμα που κάνουν, γιατί ενημέρωση είναι λειτουργήμα, κατανοεί ότι όντως φτιάχνεται ένα ασφιχτικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή στα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα. Κύριε Ηλιόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα πρωί. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να εύχομαι. Και αν δεν σας ξαναδώ τουλάχιστον στον αέρα, καλά Χριστούγεννα να έχουμε όλοι, με υγεία. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και όλους και να προσέχουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας. Πάνω απ' όλα. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάνει το τέλος της συζήτησης με τον κύριο Ηλιόπουλο, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Καλημέρα.